το περίμενε εδώ και 11 χρόνια για την ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου Γαλλιάς. Ήταν το 2013 όταν σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σχολικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα ως λύση ανάγκης να τοποθετηθούν κοντέινερ στο προάβλιο ώστε να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. 2024 και τίποτα δεν έχει αλλάξει, με την κατάσταση να έχει παγιωθεί. Η αρχικά προσωρινή λύση μετατράπηκε σε μονιμότητα για μία και πλέον δεκαετία. Μετά από ένα σεισμό που έγινε το 2013, το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο και από τότε οι μαθητές κάνουν μάθημα μέσα στα κοντέινερ. Και σίγουρα η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι ακριβώς η ίδια όπως θα ήταν αν είχαμε ένα κανονικό σχολικό κτίριο. Σε απόσταση αναπνοής από τις λιώμενες σχολικές αίθουσες, παραμένει σαν φάντασμα το σχολικό κτίριο που μετά το χτύπημα του εγκέλαδου κρίθηκε ακατάλληλο. Χρόνια μετά, το μάθημα εξακολουθεί να γίνεται στα κοντέινερ. Με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις να πέφτουν στο κενό, εκπαιδευτικοί περιγράφουν πως εδώ και 11 χρόνια εκτυλίσσεται ένα πινκ-πονκ ευθυνών χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όταν έρχεσαι και βλέπεις ένα, και δεν έχεις σχολείο, έχεις ένα αίθουσες προκάτω οι οποίες στρίζουν και η μαθησιακή διαδικασία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι χρήματα για να μπορέσει ο Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος το δικός μας, αλλά οποιοσδήποτε Δήμος να μπορέσει να αναγείρει ένα καινούριο σχολείο, αυτά δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχει ο Δήμος τόσα χρήματα. Πόσα παιδιά φοιτούν εδώ? Αυτή τη στιγμή έχουμε 51 παιδιά. Το χωριό είναι μεγάλο χωριό, η Γαλλιά έχει 800-900 κατοίκους, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα. Αρκετά παιδιά πάνε σε άλλα μεγαλύτερα σχολεία. Η κτηριακή κατάσταση. Θεωρούμε ότι φταίει η κτηριακή κατάσταση. Ναι, σίγουρα κάποιος γονέας το σκέφτεται να φέρει το παιδί του σε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει κτίριο. Φως στο τούνελ του αδιεξόδου δείχνει να διαφαίνεται έστω και αμυδρά. Η μελέτη ανάγερσης νέου κτηρίου έχει ήδη προωθηθεί στην απεγκεντρωμένη διοίκηση με την ελπίδα πως θα ανάψει το πράσινο φως για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Το φάκελο το συγκεκριμένο τον έχουμε προωθήσει στην απεγκεντρωμένη, προκειμένου να περιμένουμε να ανοίξει πρόγραμμα για σχολική στέγη για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και να μπορέσει να γίνει ανέγερση του καινούργιου δημοτικού σχολείου. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από τους προηγούμενους διευθυντές για να προχωρήσει το θέμα. Δυστυχώς όμως πάντα τέτοιο. Βρίσκουμε εμπόδια. Ακόμη και αν στο εξής η δρομολόγηση του έργου δεν γνωρίζει νέες δυσκολίες και εμπόδια που θεωρείται απίθανο, θα χρειαστούν σίγουρα κάποια ακόμη χρόνια προκειμένου τα παιδιά της Γαλλιάς να πέρασουν το κατόφλι ενός κανονικού δημοτικού σχολείου.